Καλημέρα και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αναγκάζομαι να κάνω βίντεο με webcam στο υπολογιστή, γιατί βαριέμαι να απαντήσω σε όλα τα σχόλια στο προηγούμενο βίντεο για τις αισθητικούς. Ειλικρινά έχετε πάρα πολύ πλάκα, μερικές από εσάς, ειδικά αυτές που δεν θυμάμαι πια, βέβαια, γιατί τα διάβασα τόσο γρήγορα και τόσο επιφανειακά τα σχόλια και του πρόκειται να δώσω περισσότερη βάση. Και αποφάσισα κιόλας ότι θα σταματήσω να απαντάω και στα σχόλια στο βίντεο. Θα μπορούσα κάλλιστα και να τα καταργήσω, αλλά βαριέμαι να τα καταργήσω. Ας δεν υπάρχουν, ο καθένας θα δείχνει τον εαυτό του, δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά θα απαντάω επιλεκτικά σε όσα θεωρώ εγώ, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να μπω σε διάλογο με ορισμένα άτομα. Εγώ έβαλα σαν βίντεο response το βίντεο της Νατάσας, την οποία και εκτιμώ, και η οποία πραγματικά μπήκε στον κόπο να μας εξηγήσει μερικά πράγματα από τη σκοπιά των μακιγιές, και των μακιγιές, και μπράβο της, και καλά έκανε, γιατί πάλι περνάει η γύψη με τα καρπούζια παίξω, τέλος πάντων. Γιατί, εντάξει, είχε και αυτή την άποψή της και είναι πολύ αποδεκτή, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ είπα την άποψή μου, όπως εντελώς αυθόρμητα, χωρίς να σκεφτώ μερικά πράγματα. Ήθελα να κάνω βιντεάκι πάνω σε αυτό το θέμα και το είπα. Αυτό. Τώρα, εάν οι κοπέλες που είναι αστοχόντως είναι πολίτριες και δεν είναι αισθητικοί ή μακιγιέ, εμένα αυτό δεν με νοιάζει. Από τη στιγμή που συστήνονται ως αισθητικοί και ως μακιγιέ, δεν ξέρω, κοριτσιά, γιατί εσείς που είστε αισθητικοί για μακιγιές και τις λέτε πολύτριες στις κοπέλες, δεν κάνετε κάτι για να σταματήσουν να αυτοσυστήνονται ως αισθητικοί και μακιγιές. Εμείς, εγώ προσωπικά, δεν έχω επαφή με καμία αισθητικό και καμία μακιγιέ πέρα τις κοπέλες του κόντος, γιατί απλούστατα δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου τόσο πολύ για να πηγαίνω σε αισθητικούς, να κάνω καθαρισμό, να έχω κοπέλα. Χθες είχε μια κοπέλα στο σπίτι μου, έκανε τα νύχια, ορίστε, δείτε τα. Γιατί σήμερα θα παντρέψω ένα ζευγάρι και θα γίνω νονά. Και την πρώτη επαφή που είχαμε μια πραγματικά επαγγελματία αισθητικό. Και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πάρα πολύ ικανοποιημένη με το επίπεδο της υπηρεσίας που προσέφερε και τα λεφτά που πήρε. Πέραν τούτου όμως, πρέπει να αναλογιστείτε ότι η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί ότι οι κοπέλες ταχόντως και σε κάθε χώρο, σε κάθε μαγαζί, είναι αισθητικοί και μακιγιές. Δεν είναι πολίτριες. Τουλάχιστον εγώ έτσι πίστευα έως τώρα. Τώρα έρχεστε εσείς και μου λέτε ότι αυτές είναι πολίτριες και ότι προωθούν προϊόντα και δεν έχουν καμία σχέση με τις αισθητικούς και τις μακιγιές. Δεν κατάλαβα. Και όλα αυτά τα σεμινάρια δηλαδή που κάνει κάθε εταιρεία δεν πάνε αισθητικοί και μακιγιές, δεν τα κάνουν αισθητικοί. Τι θα κάνω σε αυτές τις πολίτριες. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα θέμα με το οποίο συμφωνήσατε περισσότερες ότι είναι πολύ σπαστικές αυτές οι πολίτριες. Μερικές είπατε να πηγαίνεις στο σπίτι σου, δεν έχεις στόμα να μιλήσεις. Δεν έχω στόμα να μιλήσω, αλλά είπα και στο βίντεο μου ότι δεν θέλω να τις αναφορώ. Δεν θέλω να τις αναφορώ γιατί ξέρω ότι τα κορίτσια αυτά θέλουν να βγάλουν ένα μεροκάματο και προφανώς αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες μέσα στην ημέρα. Βέβαια, το να μιλάς και να προσβάλλεις κάποιον άλλον είναι εύκολο. Όπως φαίνεται και από τα σχόλια, ναι. Αλλά το να είσαι λίγο γενικός και να σκέφτεσαι είναι δύσκολο. Τώρα, εγώ δεν προσέβαλα ούτε τις αισθητικούς, ούτε τις μακιγιές. Είπα ότι κάνουν σωστά και καλά τη δουλειά τους. Αλλά η δουλειά τους δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δουλειά ενός γιατρού όταν αναφερόμαστε σε ιατρικά θέματα. Δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι αρκετά μορφωμένες για τη δουλειά που κάνουν, όταν αυτή είναι η πραγματική δουλειά. Δηλαδή, το να κάνεις ένα μακιγιάζ και το να κάνεις μια αισθητική περιποίηση προσώπου. Εντάξει. Τώρα όμως, μην πάτε να μου βγείτε με κόκκινο και να μου πείτε ότι η αισθητική και η μακιγιάζ έχουν το ίδιο επίπεδο και βάθος γνώσης όσον αφορά τη φυσιολογία, τη δερματολογία, την αλλεργιολογία, την ανοσολογία που έχει ένας γιατρός. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε κορίτσια, που είπα, είναι απολύτως λογικό.
Τώρα, γιατί το πήρατε, ότι επειδή δεν έβαλα να το κόλλα μου να κάτσω να διαβάσω, δεν με κάνει χαζή. Δεν ξέρω άμα σε κάνει χαζή, δεν σε κάνει χαζή. Εσύ ξέρεις άμα είσαι χαζή, δεν είσαι χαζή και γύρω σου. Εγώ δεν θα σε κρίνω γιατί είσαι σκεπτικός, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι εγώ λέω, α, είσαι σκεπτικός, είσαι χαζή. Τι είπα αυτό το πράγμα. Αν αυτό σας συμφέρει να ακούσετε για να βγείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ δεν είπα ότι είστε χαζές. Εγώ είπα την πραγματικότητα, ότι δεν έχετε τόσες γνώσεις όσες οι γιατροί. Τον κόλλο σας να βαράτε κάτω δεν τις έχετε. Δηλαδή, γιατί σας είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβετε. Μήπως, λέω, μήπως, έχετε καβαλήσει εσείς το καλάνι και νομίζετε ότι κάποιοι είστε και κάτι κάνετε. Δεν κατάλαβα. Μια άλλη πάλι είπε, εφόσον δεν κάνεις καθόλου καλά τους tutorial. Ναι, δεν κάνω καλά τους tutorial, το κανάλι μου, το έχω πει χίλιες φορές, δεν είναι κανάλι μακιγιάζ. Και ο λόγος που κάνω τους tutorial, χίλιες φορές το έχω πει, ότι είναι για να κάνουμε ένα απλό μακιγιάζ, χωρίς πολλά, γρήγορο και εύκολο. Δεν είπα ότι είμαι, όπως είπαμε ο άλλος φίλος, ο μαρκετάκης. Δεν θέλω να γίνω μαρκετάκης. Αν ήθελα, θα είχα γίνει. Γιατί αντίθετα με τις αισθητικούς που ίσως δεν είχαν άλλη επιλογή και δεν μπορούσαν να πάνε να σπουδάσουν φαρμακευτική, συγγνώμη κιόλας θα το πω, ναι, ιατρική, γιατί δεν έβαλαν τον κόλλο τους κάτω να διαβάσουν, γιατί δεν τους ενδιέφερε. Δεν ήθελαν, ήθελαν να ασχοληθούν με την αισθητική προσώπου. Εγώ, αντίθετα με αυτές που δεν είχαν άλλη, είχα επιλογή και επέλεξα να κάνω κάτι άλλο. Θα μπορούσα να είχα γίνει αισθητικός αν ήθελα. Θα μπορούσα να είχα γίνει μακιγιές. Big deal, τι είναι. Δεν είναι όπως είπα πριν η φυσική που δεν θα μπορούσα να κάνω. Δεν θα μπορούσα να γίνω χημικός. Δεν μπορούσα. Δεν το έχω. Δεν θα μπορούσα να γίνω ιστορικός. Ούτε αυτό το έχω. Δεν θα μπορούσα να γίνω γενετιστής. Ούτε αυτό το έχω. Δεν θα μπορούσα να κάνω αναλύσεις σε φασματογράφους όπως κάνουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ούτε αυτό το έχω. Και δεν μπορώ να έρθω να πω σε έναν τύπο εκεί μέσα, α, μην βάζεις αυτό το αντιδραστήριο, ξέρεις, εγώ σαν φαρμακοποιός, ποτέ δεν το έφτιαχνα αυτό. Και ποτέ, μα ποτέ, δεν έκατσα να προτείνω κρέμα ή οτιδήποτε, εάν δεν είχα ψάξει τις χημικές ιδιότητες και δεν είχα κάνει έρευνα. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Ότι δεν χρησιμοποίησα ποτέ, μα ποτέ, την ιδιότητα του φαρμακοποιού για να σας πω κάτι. Αντιθέτως, μόλις έμαθαν κάποιες ότι είμαι φαρμακοποιός, ζητούσαν κάποια επιστημονικά βιντεάκια. Που αυτό τι δείχνει? Απλούστατα δείχνει ότι ο κόσμος σέβεται τη γνώμη του φαρμακοποιού. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι είναι ένας επιστήμονας καταρτισμένος. Δεν θεω... Εντάξει, εγώ προσωπικά, σαν Ελλήνα, δεν συμπαθώ την πλειοψηφία των φαρμακοποιών και δι των μεγάλων φαρμακοποιών σε ηλικία, που έχουν βγει από ένα πολύ διαφορετικό σύστημα, που έχουν καταντήσει φαρμακοπόλες, και εγώ δεν θεωρώ ότι ποιώ φάρμακα. Δεν θεωρώ ότι κατασκευάζω φάρμακα. Παρόλο που έχω γνώσεις που δεν έχει ο μέσος φαρμακοποιός, γιατί το έχω κάτι που το έχω ψάξει περαιτέρω μόνη μου. Οι περισσότεροι είναι και λαμόγια και τα κάνουν όλα για το χρήμα, ναι, και έχουν βγάλει τρελά λεφτά, το δέχομαι. Και όπως είπατε, υπάρχουν καλοί και κακοί αισθητικοί, καλοί και κακοί μακιγιάζ, υπάρχουν καλοί και κακοί φαρμακοποιοί. Και αυτό το δέχομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν έρθει. Α, ποια ήταν που με είπε γεροντοκόρη, ξυνισμένη και κάτι τέτοια. Αυτό δείχνει το επίπεδό σου. Δεν δείχνει τίποτα για μένα. Εγώ μπορώ να κάθομαι εδώ και να βρίζω όλο τον κόσμο. Εγώ μπορώ να βγάζω λεφτά έτσι. Εγώ μπορεί να γελάω έτσι, μπορεί να περνάω το χρόνο μου έτσι. Εσύ που κάθεσαι και με βλέπεις και με βρίζεις και μου λες ότι είμαι γεροντοκόρη, χωρίς έστω και στην πλάκα, ή όχι και να μην πεις γεροντοκόρη, και όλες οι άλλες που είπαν τι είπαν. Το δικό σας επίπεδο δείχνετε, κορίτσια. Θα μου πείτε, χαιστήκατε. Αρχίδια σας. Και καλά κάνετε. Γιατί εσείς ζείτε στον κόσμο σας και εγώ ζω στο δικό μου. Και όπως φαίνεται, δεν υπάρχει τάση σε αυτών των δύο καταστάσεων. Καλή γίνεται και δεν υπάρχει. Αυτό έλειπε. Ειλικρινά, δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ. Με φαίνεται αστείο. Λες και είπα τίποτα που σας φαίνεται περίεργο. Ότι το μακιγιάζ δεν είναι πυρηνική φυσική. Αυτό έλειπε, ρε παιδιά, να ήταν κιόλα. Με ένα εξάμεινο σε μια σχολή είπα ότι μαθαίνω μακιγιάζ.
Εσύ μπορείς να τελειώσεις ένα εξάμεινο την ιατρική. Να γίνεις ένα εξάμεινο γενετιστής. Ό,τι κι αν είναι. Είναι μακιγιάζ. Και να σου πω και κάτι. Δεν έχει σημασία στο μακιγιάζ και πόσες σχολές τελείωσες. Τι το έχεις ή δεν το έχεις. Είναι και τέχνη. Πρέπει να σε κόβει να κόβει το μάτι σου. Να έχεις καλό γούστο. Για να γίνεις μακιγιάζ δεν πρέπει να είσαι μόνο η μακιγιάζ. Γιατί δεν είμαι άσχετη. Ξέρω πολύ καλά τι θα πει η μακιγιάζ και η μακιγιάζ. Τέλος πάντων, δεν θα σας εξηγήσω γιατί μετά θα λέτε ότι είμαι ξυπασμένη και σας λέω πόσο καλά γαλλικά ξέρω. Τέλος πάντων. Πρέπει να έχεις και λίγο γούστο. Δεν φτάνει δηλαδή να πας σε μια σχολή. Του κάθε ψωνισμένο κοριτσάκι που νομίζει ότι είναι όμορφο και έχει τη ματαιοδοξία επάνω από 1000%, πάει σε μια σχολή, τελειώνει αισθητικός μακιγιάζ και μας το παίζει η φίρμα. Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει να έχεις λίγο γούστο, πρέπει να έχεις λίγο μυαλό, λίγο επιχειρηματικό δαιμόνιο, για να πιάσεις το χώρο σου. Και φαίνεται, αυτό θέλω να πω στην Ατάστα, Ατάστα μου, φαίνεται ποιες κοπέλες πραγματικά είναι αφοσιωμένες στη δουλειά τους και πραγματικά κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όπως εσύ, που έτσι πιστεύω εγώ προσωπικά και δεν το λέω για να σε γλύψω, είναι αλήθεια αυτή. Και κάνεις πράγματα, αλλά δεν είναι όλοι σαν εσένα. Η πλειοψηφία δεν είναι σαν εσένα. Δηλαδή, τι θέλετε να μου. Είπε η άλλη κοπέλα, υπάρχουν και τριγωνικές γραμμές. Ποιες τριγωνικές γραμμές? Ποιες τριγωνικές γραμμές? Το τρίγωνο είναι ένα σχήμα, αποτελείται από τρεις γραμμές που ενώνονται σε τρία διαφορετικά σημεία. Είναι ένα γεωμετρικό σχήμα. Η γραμμή είναι μια γραμμή. Δεν μπορεί να είναι τριγωνική. Δηλαδή, ακριβώς εσείς που λέτε αυτά τα πράγματα, ενισχύετε αυτό που είπα, ότι δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάτε. Και λέτε μπουρδε. Ύστερα, γνωστάζα μου, λες να μην λέω ότι είναι μπουρδά. Αφού βλέπεις τι σχόλια υπάρχουν από εδώ κάτω. Εσύ είχες το φιλότιμο, να το πω, ναι. Και έκανες και μας εξήγησες τι εννοούμε με κάποια πράγματα της ορολογίας που εγώ δεν θέλω να μπω, όπως είπε μια κοπέλα που κάποια διαδικασία να καταλάβω. Και δεν τα θέλω να μπω στη διαδικασία να καταλάβω. Υποτίθεται ότι αυτός που κάνει make-up tutorial το κάνει όσο πιο απλά και κατανοητά μπορεί για να το καταλάβω χωρίς να ζοριστώ και χωρίς να ξέρω την ορολογία. Κάνω λάθος αυτό? Δεν με ενδιαφέρει μεταξύ σας τι λέτε η μακιγιάζ και η αισθητική και πώς σας τα διδάσκω στη σχολή. Καλά κάνουν και σας τα διδάσκουν έτσι. Γιατί όπως είπαμε αυτή είναι η ορολογία. Και μένε στη φαρμακευτική, χιλιά θα μου πούνε, πούμε, δεν θα αναφερθούν στην αμυγδαλίτιδα. Σαν αμυγδαλίδα, μου η υγιεινή αμυγδαλίτιδα, η βακτηριοκοκική, η β' στρεπτόκοκο αρνητική αμυγδαλίτιδα. Δηλαδή, επειδή μου το λένε έτσι, πρέπει και εγώ να αυτό να πάω στο πελάτη μου. Α, πάσχεις από η υγιεινή αμυγδαλίτιδα, η βακτηριαδιακή το 95%. Δεν θα πω έτσι. Τέλος πάντων, χρειαζόμαστε και άλλα βιντεάκια, πιστεύω, στο θέμα του μακιγιάζ. Στο στυλ που τα έκανε η Νατάσα, σαν βίντεο response εδώ. Με πολύ απλές, καθαρές εξηγήσεις. Με πολύ απλά, καθαρά, σταρά τα λόγια, όπως τα έκανε η Νατάσα, και όχι αυτή την ορολογία, που εκτός ότι δεν βοηθάει κανέναν, δείχνει και καβελημένο καλάμι. Sorry. Εντάξει, μπορεί να μην δείχνει καβελημένο καλάμι. Μπορεί έτσι απλά να έχουν συνηθίσει να μιλάνε άνθρωποι, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Ουφ, μισό λεπτό, Παντελή.